Καλημέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω αρχικά τους και τις συναδέλφους από, το, από τη βιβλιοθήκη του Απιθήτα για τη φιλοξενία και τους τεχνικούς για όλη τη βοήθεια που μας έχουν παράσχει και παίρνοντας τη σκητάλη από τους συναδέλφους εγώ θα σας μιλήσω για έναν γραμματισμό ο οποίος παρότι δεν συγκαταλέγεται σε αυτές, στην κατηγοριοποίηση που μας είπε η Ανθή από την UNESCO εν τούτης, είναι πραγματικός και εφαρμόζεται σε βιβλιοθήκες στην Αμερική και στη Βόρεια Ευρώπη και συγκεκριμένα για τον γεωπληροφοριακό γραμματισμό. Ε, η, όλοι γνωρίζουμε ότι οι εξελίξεις οι τεχνολογικές είναι ραγδαίες όπως ραγδαία είναι και η ανάπτυξη δεδομένων και η δημοσιοποίηση δεδομένων και η χρήση συστημάτων γεωγραφικών α, πληροφοριών προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις που σχετίζονται, από ένα, α, α, που σχετίζονται με ένα μεγάλο εύρος της α, καθημερινής μας ζωής. Ε, με βάση τα πληροφοριακά αυτά συστήματα... παίρνονται αποφάσεις για το περιβάλλον... για την υγεία, για την οικονομία... αποφάσεις που σχετίζονται με την καθημερινότητά μας. Όλες αυτές οι εξελίξεις έχουν μετατραπεί σε, εύκολα, σε εύκολες εφαρμογές... που ο καθένας μας χρησιμοποιεί καθημερινά... δεδομένα που εύκολα βρίσκουμε... και εδώ έρχεται η θέση των βιβλιοθηκών. Οι βιβλιοθήκες έρχονται να καθοδηγήσουν και πρέπει να καθοδηγήσουν το κοινό στη χρήση τόσο ε, των δεδομένων όσο και των συστημάτων προκειμένου να μπορούν να αναπτύξουν με κριτική σκέψη αυτό που θα είναι ε, το καλύτερο, να πάρουν την καλύτερη απόφαση για την ζωή τους ή τη δουλειά τους ή γενικότερα για την καθημερινότητά τους. Έτσι λοιπόν, ο σκοπός της δικής μου παρουσίασης είναι η ευαισθητοποίηση όλων των βιβλιοθηκονόμων ώστε να εμπλακούν σε προγράμματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση χρηστών και ειδικότερα με την ανάπτυξη των γεωπληροφοριακών τους δεξιοτήτων. Ε, θα πούμε λοιπόν λίγα λόγια, θα σας πω για το γεωπληροφοριακό γραμματισμό, ε, τι κάνουν οι βιβλιοθήκες, κάποιες μελέτες περίπτωση στο εξωτερικό και πριν να κλείσω θα αναφέρω κάποιες δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι βιβλιοθηκονόμοι χαρτών GIS έτσι όπως ονομάζεται πλέον η ε, ειδικότητα αυτή ε, διεθνώς. Ε, στην Διεθνή Βιβλιογραφία, ο γεωπληροφοριακός γραμματισμός έχει καταγραφεί με ποικίλου όρους. Γεωγραμματισμός, γεωγραφικός γραμματισμός, γεωχωρικός γραμματισμός, χωρικός γραμματισμός. Ο γεωπληροφοριακός γραμματισμός μοιράζεται μερικούς γενικούς και ειδικούς στόχους με την πληροφοριακή παιδεία. Τι στρατηγικές αναζήτηση πληροφοριών, την κριτική αξιολόγηση πηγών. Όμω, έχει ορισμένες ειδικέ προκλήσει που σχετίζονται με το αντικείμενο, δηλαδή αναζήτηση χαρτών και γεωγραφικών δεδομένων, ακρίβεια χαρτών, αξιολόγηση αυτή της ακρίβεια, ποιο είναι αυτό ο χάρτη, και των χαρακτηριστικών των χωρικών δεδομένων και των αναπαραστάσεων. Στις δεξιότητες του γεωχωρικού γραμματισμού συμπεριλαμβάνονται η αποτελεσματική ανάγνωση και δημιουργία χαρτών, συμπεριλαμβανομένη της αξιολόγησης της πηγής και της χρήσης των δεδομένων που παρουσιάζονται, η συλλογή και η οπτικοποίηση δεδομένων που είναι σχετικά αλλά και με νόημα για τον άνθρωπο και ο προσδιορισμός του ρόλου του χώρου και του τόπου σε μία ιστορία. Τώρα, οι βιβλιοθήκες και ο πληροφοριακός γραμματισμός, για τον οποίο δεν ε, έδωσα συγκεκριμένο ορισμό, ε, διότι ε, αναφέρθηκαν πολλοί ορισμοί για τον πληροφοριακό γραμματισμό προηγουμένως, οπότε δεν ε, θέλω να χασομερίσω. Αυτό που θέλω να τονίσω, όμως, ότι οι γεωγραφικές βιβλιοθήκες... Ε, μπορεί να περιλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος υλικού. Χάρτες, άτλαντες, βιβλία, περιοδικά που σχετίζονται με αυτό το αντικείμενο, αεροφωτογραφίες, διαγράμματα, γεωχωρικά δεδομένα, ορθοφωτογραφίες, υδρόγειες και κλ. κλπ. Η γεωγραφική πληροφορία δεν αφορά μόνο εξειδικευμένους χρήστες. Αφορά και την κάλυψη γεωγραφικών πληροφοριακών αναγκών χρηστών και από άλλες επιστήμες. Για παράδειγμα, ένας ιστορικός μπορεί να θέλει να εντοπίσει τις τοποθεσίες στις οποίες είχαν συμβεί κάποια συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα. Ή ένας βιολόγος μπορεί να θέλει να προσδιορίσει σε ποιες περιοχές της Ελλάδας, για παράδειγμα, ε, φυτρώνει κάποιο συγκεκριμένο φυτό, λέμε ένα παράδειγμα τώρα. Ε, στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, τα GIS αποτελούν ένα μοναδικό εκπαιδευτικό εργαλείο, καθώς οπτικοποιούν την πληροφορία. Και αποστολή του βιβλιοθηκονόμου είναι να ενθαρρύνει την κατάλληλη χρήση των πόρων προκειμένου να επεκταθεί σε τελικό στάδιο η υπάρχουσα γνώση. Ε, βιβλιοθήκες του εξωτερικού έχουν ε, χρησιμοποιήσει κάποιες ε, μεθόδους γεωπληροφοριακού γραμματισμού, όπως τους ονομάζω εδώ, προκειμένου να, ανα, να ενθαρρύνουν τους χρήστες τους στην ανάπτυξη των γεωχωρικών τους δεξιοτήτων. Ε, κάποιες λοιπόν από αυτές τις μεθόδους που... Ε, όπως βλέπετε, ε, δεν είναι οικίε σε εμά, είναι η καθοδήγηση στις εργασίες, καθοδηγούν τους φοιτητές σε ποιο, ε, από ποιο μέσο θα αντλήσουν πληροφορίες για τις εργασίες τους, ε, ενσωμάτωση στο πρόγραμμα σπουδών, δημιουργία τάξεων ή σχέδια μαθήματος με του, και όλα αυτά σε συνεργασία βιβλιοθηκονόμου και καθηγητή. Εκπαίδευση του εκπαιδευτή. Εκπαιδεύουν δηλαδή τους καθηγητές από σε ποιες πηγές θα απευθυνθούν ή θα ενσωματώσουν στα μαθήματά τους. Αναπτύσσουν εργαστήρια. Δημιουργούν εκδηλώσεις, όπως ανέφερε και ο κύριος Λιβιαράτος εχθές με τις εκδηλώσεις των χαρτών και έχουν καθιερώσει την ημέρα GIS, όπου είναι μια ημέρα γιορτής για τις βιβλιοθήκες τις γεωγραφικές, με σκοπό να συγκεντρώσουν την ενδιαφερόμενη κοινότητα, έτσι ώστε να αλλάξουν ιδέες και να αναπτύξουν όσο το δυνατόν περισσότερο εργασίες και δράσεις που θα ενθαρρύνουν την χρήση των δεδομένων και των συστημάτων. Ο Κάουεν, ένας από τους, σημαντικούς, από τους πιο σημαντικούς επιστήμονες στην εγκαθίδρυση των συστημάτων GIS στην Αμερικάνικη Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση, ασχολείται τα τελευταία χρόνια αποκλειστικά με τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, καθώς πιστεύει ότι είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος για την διάχυση της γεωγραφικής πληροφορίας και των συστημάτων αυτών στις, στους χρήστες, θεωρεί ότι η απόκτηση νέων ικανοτήτων των βιβλιοθηκών νόμων σχετίζεται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη χωρική ανάλυση, τη χωρική στατιστική, την επεξεργασία εικόνας και την τεχνητή νοημοσύνη. Ε, η American Library Association ε, διατηρεί μια επιτροπή η οποία ονομάζεται Magert. Magert από το είναι το ακρονίμιο της Map and Geography Roundtable είναι ο μόνος έγκυρος φορέας στην στη σχετικά με τη με τη συσπήρωση και την ενδυνάμωση των βιβλιοθηκονόμων που σχετίζονται με τους χάρτες και τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών. Ε, η Επιτροπή αυτή έκανε μελέτη σχετικά με τις διεξιότητες που πρέπει να έχουν οι βιβλιοθηκονόμοι που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο, που εδώ να σημειώσω ότι πλέον είναι ειδικότητα, δηλαδή οι προκηρύξεις βιβλιοθηκονόμων βγαίνουν με αυτή, την ονομα, με αυτή την ορολογία ότι ζητούμε βιβλιοθηκονόμο MAP GIS. Λοιπόν, και έχει χωρίσει τις δεξιότητες σε τμήματα που σχετίζονται με την οργάνωση γενικά της βιβλιοθήκης, την οργάνωση των υπηρεσιών πληροφόρησης, τις τεχνολογικές εφαρμογές και έχει δημιουργήσει επίπεδα. Στο επίπεδο 1 είναι οι ικανότητες και οι δεξιότητες που όλοι οι βιβλιοθηκονόμοι πρέπει να έχουν. Τα επίπεδα 2 και 3 σχετίζονται με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των φορέων. Ε, δεν θα τα αναλύσω. Υπάρχουν αναλυτικά στην, ε, στην παρουσίαση ε, στο κείμενο, δηλαδή, και κλείνοντας. Ε, θέλω να πω ότι το διαδίκτυο και η συνεχιζόμενη εξέλιξη των τεχνολογικών των τεχνολογιών GIS δικτύωσης διαχείρισης γνώσης και η πρόσβαση στα γεωγραφικά δεδομένα έχει γίνει πλέον ζωτικό συστατικό της εκπαίδευσης της έρευνας και της καθημερινής πρακτικής τα χαρτογραφικά εργαλεία διευκολύνουν τη δημιουργία και τη διανομή προσαρμοσμένων χαρτών σε ακαδημαϊκά αλλά και προσωπικά περιβάλλοντα, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που το μεγαλύτερο ποσοστό, όπως είδαμε και από τα στατιστικά, διαθέτει. αντί λοιπόν η βιβλιοθήκη να είναι ένας απλός πάροχος γεωγραφικών πληροφοριών, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία ώστε να δείξουμε στις κοινότητές μας ότι οι συλλογές μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο διδασκαλίας της κριτικής σκέψης. Πέραν από, τον, από τις άλλες πληροφορίες, ειδικότερα και για την ε, γεωγραφία. Σε αυτό εδώ, στο δικό μας πλέον χώρο, γιατί μέχρι τώρα Α, ανέφερα συνεχώς Ευρώπη-Αμερική, ε, η ομάδα των Ακαδημαϊκών Γεωγραφικών α, Βιβλιοθήκων έρχεται να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Έχουμε ήδη ε, από τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας μας με δειλά βήματα ε, δημιουργήσει εκδηλώσεις, εργαστήρια και διαλέξεις ή, και όσοι ενδιαφέρεστε... Ε, παρακολουθείτε μας σύντομα θα έχουμε και καινούργιες εξελίξεις στο θέμα Σας ευχαριστώ πάρα πολύ